Καλημέρα, έχουμε κοντά μας τον κύριο Πούφτα. Βρισκόμαστε στη Ραχοβίτσα. Τελευταίος αγώνας του πρέμιου, ένας θεσμός που τιμάει την πόλη των Σωρών. Κοσμεί το άθλημα, πολλές συμμετοχές. Κύριε Πούφτα, πόσες συμμετοχές έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 44 συμμετοχές, εκ των οποίων οι τρεις είναι διεθνείς. Έχουμε δύο Αμερικάνους και ένα Τσέχο, οι οποίοι και αυτοί μάθαν ότι κάνουμε ωραία πράγματα εδώ στις Σέρες και στο πρέμιο και ήρθαν εδώ πέρα να αγωνιστούν μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες αναβάτες. What is your opinion for this race? It looks really fun. Both courses looks really well. I think it's going to be a fun day. Thank you. Good luck and good race. Thank you. Ο αγώνας είναι ο τελευταίος και τέταρτος του θεσμού αυτού που ξεκίνησε από την αρχή του 2017. Σήμερα θεωρείται ο τελικός. Σήμερα θα γίνουν επίσης και οι απονομές του επάθλου αυτού στο ξενοδοχείο Ελπίδα, 5.30 ώρα. Έχουν κρυθεί ποιοι θα είναι οι πρώτοι ή θα παιχτεί σήμερα στον τελευταίο αγώνα? Εκτός από μία κατηγορία, όλες οι υπόλοιπες δεν έχουν παιχτεί. Σήμερα θα παιχτούν όλες οι κατηγορίες. Η μορφή του αγώνα είναι διαφορετική από όλες τις άλλες φορές. Θα υπάρχει και δοκιμασία motocross. Αυτό θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό και το θέαμα για τον κόσμο που θα έρθει εδώ. Αν κρίνω από την τοποθεσία, είναι σκληρό το τερέν και πολύ πέτρα. Οι δοκιμασίες σήμερα είναι μία δοκιμασία ειδική, extreme, με πάρα πολύ πέτρα και πολύ δύσκολη, και μία δοκιμασία τύπου motocross με άλματα, με αρκετά μεγάλες ταχύτητες. Γενικά το μέρος εδώ είναι πολύ όμορφο, ο καιρός μας κάνει το κέφι, είναι καλός. Πιστεύουμε ότι θα περάσουμε όλοι μας καλά. Από αυτά που μας είπατε, πολλά θα παιχτούν στα λάστιχα δηλαδή. Στα λάστιχα και στο πόσο προπονημένος είναι ο κάθε οδηγός. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα. Πολλά χρόνια στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το πρέμιο έχει γίνει θεσμός πλέον. Δύο κουβέντες για τον αγώνα το σημερινό στη Ραχοβίτσα. Τελικός αγώνας σήμερα, τελευταίος αγώνας της χρονιάς. Εδώ στο πολύ ωραίο μέρος της Ραχοβίτσας. Το θυμόμαστε όλοι από το Six Days, από τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Είχαμε αρκετό καιρό να ανεβούμε εδώ σε αυτό το μέρος. Περιμένουμε να γίνει ένας πολύ καλός αγώνας. Είναι ένας ιδιόρυθμος αγώνας σήμερα. Δύο ειδικές παράλληλα την ίδια ώρα και μετά ένας αγώνας αναπεντάδες, εξάδες. Θα το αποφασίσουμε αμέσως μετά τον αγώνα του Enduro για motocross. Φυσικά η εμπειρία σας και η γνώση σας διαφυλάσσουν την ακεραιότητα και την καλή διεξαγωγή του αγώνα. Είμαστε σίγουροι πολλά, γι' αυτό κύριε Κωνσταντίνο. Πολλά χρόνια στο χώρο, οπότε δεν υπάρχει θέμα σε αυτά τα θέματα. Ούτε καν τα αγγίζουμε και κανένας από τους αγωνιζόμενους δεν έχει καμία αμφιβολία και καμιά αντίρρηση για ό,τι πούμε και ό,τι... Γι' αυτό έγινε και θεσμός στο πρέμιο. Να ευχηθούμε καλή διεξαγωγή του αγώνα, να κυλήσουν όλα ομαλά και να κερδίσουν οι καλύτεροι. Έχουμε κοντά μας την κυρία Κωστάκη, δεσποινίδα Μαρκέλα θα καλύτερα. Μαρκέλα, πρώτη φορά σε εντούρο? Πρώτη φορά, ναι, δεν έχω ξαναδεί. Εμπειρία υπάρχει από το μοτοκρός? Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Μαρκέλα? 15. Τι σε κάνει να οδηγάς μηχανή εντούρο? Είναι πολύ ωραίο βασικά άθλημα, όχι μόνο το εντούρο και το μοτοκρός. Έχω ξεκινήσει από την έκτη. Σταμάτησα βασικά για λίγο και μετά ξανάρχισα. Είναι πολύ, πολύ ωραίο άθλημα. Έχεις εμπειρία από motocross, το enduro πώς... Τυχαία. Απλά εδώ με το team είπαμε να τρέξουμε έναν αγώνα
Επειδή φέτος δεν έχω τρέξει πολλούς αγώνες. Είναι και η διαδρομή σήμερα εδώ στη Ραχοβίτσα τέτοια που εσένα είναι βολική για την, για το μοτοκρός. Την έχεις δοκιμάσει? Όχι, δεν την έχω δοκιμάσει. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο πριν την ενημέρωση για το τελευταίο αγώνα του πρέμιο, πολλές συμμετοχές φέτος και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ο Βορείο Ελλάδος και στο... το έδωσες και κατάλαβε με λίγα. Εγώ είχα αρκετές συμμετοχές σε όλους τους αγώνες προσωπικά, αλλά γενικά οι συμμετοχές φέτος δεν ήταν πάρα πολλές από τον κόσμο. Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι σε αγωνιστικό επίπεδο το άθλημα αρχίζει να έχει πρόβλημα. Συρρυκνώνεται. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν άτομα που ασχολούνται με το άθλημα. Πρέπει να τους βάλουμε μέσα στο αγωνιστικό πνεύμα. Εμείς βλέπουμε να συρρυκνώνεις και τους χρόνους όμως. Προσπαθώ. Σε εύχομαι καλή επιτυχία στον σημερινό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Αφού κάνουν παράδειγμα.